σας ανυπομονείτε και εμείς ανυπομονούμε να δούμε τι θα μας πει η Άσο. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Εύχομαι έτσι όλοι να γιορτάζουν σήμερα και δεν θέλω τώρα να ακούω ότι άμαρε σιγά μία γιορτή αυτό. Τσιγκουίνος! Να σου πω, μα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή η Τσικνοπέμπτη ας πούμε, που όλοι πλακωνόμαστε και τρώμε, ξέρεις, λες και δεν έχουμε ξαναφάει όλη τη χρονιά. Δηλαδή γιατί τη γιορτάζουμε αυτή κάθε χρόνο επιμέλως. Αυτό θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε μια. Δύο ώρα το στενά από το στομάχι, να γιορτάζουμε και τα δύο. Άσαμε. Ζούμε σε μια εποχή που όπου βρίσκουμε έτσι μια αφορμή για λίγη χαρά, είτε για να δείξουμε τα συναισθήματά μας που να είναι θετικά τέλος πάντων, καλό είναι να το κάνουμε. Και το καλύτερο από όλα φυσικά είναι κάθε μέρα να το κάνουμε αυτό. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε. Όχι για τη συγκεκριμένη γιορτή, γιατί τώρα γιορτή κάποιες φορές συμπίπτει με πολύ ωραίες όψεις όταν έχουμε στην αστρολογία. Μερικές φορές, όπως σήμερα ας πούμε, δεν συμπίπτει με πολύ ωραίες όψεις. Συμπίπτει με έντονες όψεις. Σας το έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, έχουμε μία όψη σήμερα ανάμεσα στον Άρη και τον Πλούτονα. Άρης και Πλούτονας, ο συνδυασμός αυτός σκοτώνει. Στην κυριολεξία μερικές φορές. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Είναι μια πολεμική όψη, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα για τον Άρη. Ο Άρης, βέβαια, είναι και η σεξουαλικότητα. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι έτσι πολύ καλό σε αυτή την όψη, είναι σε αυτό το πεδίο. Και εγώ θα έλεγα, εκεί να το πάτε, παιδιά. Ωραία, σε πολεμιστής. Ναι. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι σήμερα είναι μια μέρα που έχει δεν ξέρω πόσους αγώνες ποδοσφαίρου. Ναι, έχει πάρα πολλούς. Οπότε παίζεις και μπαλίτσα και στο ερωτικό κομμάτι. Το πας έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως. Θα θέλουν να βγουν και άλλοι θα θέλουν να βλέπουν ποδόσφαιρο και καταλαβαίνεις. Κατάλαβες. Είναι μια περίεργη μέρα η σημερινή. Όμως αυτή η όψη πολλές φορές, ανάλογα και πώς επηρεάζει, μπορεί να βγάλει και έντονο πάθος και μοιραίες καταστάσεις και μοιραίες γνωριμίες. Απλά ο Πλούτονας έχει κάτι έτσι μυστηριώδες ως πλανήτης και ο συνδυασμός αυτός είναι λίγο, μάλλον θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή όσοι γνωρίζετε, όχι μόνο σήμερα, μέσα στην εβδομάδα αυτή, ανθρώπους μπαίνουν στη ζωή σας έτσι και μπορεί να γοητεύεστε από αυτούς, μπορεί να σας φαίνονται έτσι ιδιαίτεροι, να σας ενθουσιάζουν. Γενικώς, θα έλεγα, ας είστε, ας πούμε, λίγο πιο συγκρατημένοι. Δεν είναι ανάγκη να είστε ανοιχτά βιβλία με το καλημέρα. Γνωρίστε πρώτα τον άλλον, εννοώ να περάσει λίγος χρόνος και μετά αποφασίζετε τι θα κάνετε. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά.